Αυτή ήταν η ομιλία του κυρίου Βαρουφάκη, λοιπόν. Και να ακούσουμε και τον κύριο Τσακαλώτο τώρα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη για τα καλά του λόγια. Ήμασταν φίλοι πολύ πριν και οι δύο μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία της πολιτικής και της οικονομικής πολιτικής στην πράξη. Θα είμαστε φίλοι και όταν θα έχουν τελειώσει όλα αυτά και θα έχουμε επιστρέψει στο πανεπιστήμιό μας και ελπίζω να είμαστε γέροι που να καθόμαστε σε ένα καφενείο και να ανταλλάζουμε εμπειρίες, τι κάναμε σωστά, τι δεν κάναμε σωστά, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερο. Και ίσως θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα τους σχολιάζουμε, όχι πάντα ευγενικά, που τώρα δεν μπορούμε να το πούμε. Νομίζω ότι το μήνυμα της Κυριακής, το 61%, είναι κάτι που θα μείνει στην οικονομική ιστορία. Θα είναι ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα, θα είναι γραμμένο στην συλλογική μνήμη της Ευρώπης, αλλά από ό,τι διαβάζω και πολύ πέρα. Ότι ένας λαός που έχει υποφέρει τόσα πολλά, ένας λαός που έχει χάσει 25% του εισοδήματός του, που έχουν μειωθεί τόσο οι συντάξεις, που υπάρχουν άνθρωποι που με αυτή τη μία σύνταξη το 500 ευρώ συντηρούν μια ολόκληρη οικογένεια, την εγγονή ή τον εγγονό που δεν έχει δουλειά, ότι αυτός ο λαός, παρόλο την πίεση και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στις τράπεζες, παρόλο τα μέσα και αυτό που κάναν όλη την προηγούμενη εβδομάδα, που πρέπει να το συζητήσουμε όλοι ως κοινωνία νυφάλαια, ότι δεν υπήρχε αυτό που χρειαζόταν, μια αμεροληψία, παρόλο όλες τις πιέσεις που είχανε στο χώρο δουλειάς παντού, αντιστάθηκε και είπε ότι αξίζει αυτός ο τόπος κάτι καλύτερο. Ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε μια μη βιώσιμη λύση. Έχει ταξικά χαρακτηριστικά αυτή η ψήφο, ότι οι απλοί άνθρωποι των εργαζομένων και των μεσαίων στρωμάτων και αυτών που χάσανε τις επιχειρήσεις του, είπανε ότι εμείς θέλουμε να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που θα δώσει μια βιώσιμη λύση. Θέλω να πω ότι σε αυτό το σημείο δεν θα είχαμε φτάσει χωρίς το Γιάννη τον Βαρουφάκη. Σε αυτό το σημείο δεν μπορώ να φανταστώ ότι άλλος υπουργός οικονομικών θα είχε αναλάβει 27 Γενάρη, 28, πότε έγινε, ορκίστηκε αυτή η κυβέρνηση και θα μπορούσε να είχε φέρει σε πέρας όλη η Ευρώπη να μιλάει για αυτή τη βιώσιμη λύση. Όλος ο κόσμος και όλος ο πλανήτης να συζητάει ότι εδώ σε αυτή τη χώρα κάτι γίνεται. Ότι αυτό που ζητάνε από αυτή τη χώρα δεν μπορεί να γίνει. Και νομίζω ότι όλοι μαζί, όχι μόνο οι ΣΥΡΙΖΕΙ και οι ΣΥΡΙΖΕΕΣ, όχι μόνο η κυβέρνηση η συμμαχική, αλλά ολόκληρος ο ελληνικός λαός πρέπει να του πει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και ελπίζω ότι θα μπορώ να συνεχίσω αυτό το έργο. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι δίπλα μου και θα με βοηθάει και θα μου δίνει συμβουλές που θα τις χρειάζομαι. Δεν σας κρύβω ότι έχω μεγάλο τρακ και μεγάλη αγωνία. Δεν παίρνω αυτή τη θέση στη πιο εύκολη στιγμή της ελληνικής ιστορίας. Η Μαρία Κανελοπούλου μου είχε πει μια ιστορία όταν ήταν μικρές με μια φίλη της ηθοποιό που είδε την Παξινού και τη ρώτησε την Παξινού, γιατί φαίνεσαι να έχεις τόσο μεγάλο τρακ εσύ που είσαι τόσο μεγάλη ηθοποιός, και απάντησε η Παξινού, έρχεται με το ταλέντο, το τρακ. Όποιος δεν έχει τρακ δεν έχει και ταλέντο. Εγώ έχω τρακ, ελπίζω να έχω και το ταλέντο που μπορώ να φέρω σε πέρας αυτή την πολύ δύσκολη δουλειά. Νομίζω ότι κάτι μπορεί να αλλάξει σε αυτή την Ευρώπη. Νομίζω ότι είχαμε μετά από την Κυριακή και καλά μηνύματα και όχι τόσο καλά μηνύματα.
Δεν βασιζόμαστε μόνο στα καλά, καταλαβαίνουμε και τα κακά. Θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα, θέλουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση, θέλουμε να πάρουμε αυτή την εντολή που μας έδωσε ο ελληνικός λαός για κάτι καλύτερο για τον κόσμο της εργασίας. Για κάτι καλύτερο για τους ανθρώπους που τόσο υποφέρανε. Για κάτι καλύτερο για αυτούς που χάσαν τις δουλειές τους, που είδανε τις συντάξεις τους να μειώνονται, για αυτούς τους νέους που φύγαν από αυτή την πατρίδα και πήγανε στο εξωτερικό. Για όλους αυτούς δουλεύουμε, θα δουλεύω εγώ, θα δουλεύει και ο Γιάννης, και οι δύο είμαστε υπέρ της συλλογικότητας και οι δύο ξέρουμε ότι η συλλογικότητα δεν είναι μόνο για την αντιπολίτευση και για αριστερές παρέες, αλλά είναι ένα πρόταγμα για μια ολόκληρη κοινωνία. Ότι οι συλλογικές λύσεις μπορεί να μας φέρουν πολύ πιο μπροστά από τις ατομικές λύσεις. Ο ελληνικός λαός την Κυριακή απέδειξε ότι δεν είναι ως ατομικιστής, του λένε. Ότι δεν φοβήθηκε, ότι δεν κοίταξε μόνο τον εαυτό του φοβόμενος. Το ίδιο θα κάνει και αυτή η κυβέρνηση τον επόμενο καιρό για να είναι αντάξιος σε αυτή την εντολή που μας έδωσε.